Δεν έφτασαν ούτε καν οι απλές κλίνες, κυρίες και κύριοι, στο Παπα-Νικολάου χθες βράδυ και έστελναν τα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία. Τόσο δύσκολη είναι, Άρη Κουτσιούκη, η κατάσταση. Πραγματικά εφιαλτικές συνεχίζουν να είναι οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είδαμε 120 προσελεύσεις και 50 εισαγωγές στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Γεμάτη, ασφυκτικά γεμάτη η μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουν φτάσει τους 40 οι διασωληνωμένοι. Χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν και κλίνες οι οποίες είχαν δοθεί για non-COVID περιστατικά. 4 διασωληνωμένοι παραμένουν εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και είδαμε να γεμίζουν και οι απλές κλίνες τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι και χθες για να προετοιμάσουν την εφημερία. Μετακίνησαν ασθενείς στον Άγιο Παύλο αλλά και στην αρρωγή και πάλι όμως φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αρκετό καθώς 120 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική COVID και ξεκίνησε την εφημερία με μόλις 40 διαθέσιμα κρεβάτια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ΑΧΕΠΑ που εφημερεύει σήμερα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία συνολικά στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας νοσηλεύονται 1516 ασθενείς με κορονοϊό, από τους οποίους μάλιστα Λίνα οι 210 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανεμβολίαστη. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στο Ιπποκράτειο, καθώς εδώ παραμένουν να νοσηλεύονται 10 γυναίκες που νόσησαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Οι τρεις μάλιστα από αυτές είναι διασωληνωμένες. Χθες ήταν 2 οι διασωληνωμένες, είχε αποσωληνωθεί η μία. Όμως δυστυχώς, όπως μας λένε πληροφορίες από τους γιατρούς, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο περίμεναν. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να ξαναδιασωληνωθεί. Οι υπόλοιπες 7 είναι σε απλές κλίνες, Λίνα. Σας ευχαριστώ πολύ.